Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, για την υγεία μας. Σήμερα μια εκπομπή που αφορά το καλοκαίρι που έρχεται, την προστασία του δέρματός μας και πιθανές βλάβες που μπορούμε να προκαλέσουμε άθελά μας ή στην προσπάθειά μας να γίνουμε ακόμα πιο αρεστοί, ακόμα πιο ελκυστικοί. Κοντά μας η κυρία Τζέτα Δουλαβέρη, συνεργάτητα πια νομίζω στα θέματα της δερματολογίας εδώ στην τηλεόραση Κίδων, φίλοι μας και αγαπημένοι του κοινού μας. Τι κάνετε γιατρέ μου, καλώς ορίσατε στην τηλεόραση Κίδων. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Σας πίεσα καιρό να έρθετε να κάνουμε αυτή την εκπομπή επιτέλους για τις βλάβες του δέρματος και για τον ήλιο, την προστασία μας. Ναι, στην αρχή του καλοκαιριού είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να υπάρχει μια ενημέρωση. Ποτέ δεν βλάπτει περισσότερο, να ξέρουμε περισσότερα πράγματα, παρόλο που όλοι ήδη είναι πολύ καλά ενημερωμένοι, οι μαμάδες προσέχουν τα παιδιά τους, χρησιμοποιούν το αντιλιακό, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε. Θα ήθελα να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν και η εβδομάδα του μελανόματος. Δηλαδή στις πόσες του Μαΐου. Ναι, στις αρχές 4 με 10 Μαΐου. Εξετάζαμε δωρεάν στο ιατρείο για πιθανές βλάβες του δέρματος από τον ήλιο. Έχει γίνει μια μεγάλη καμπάνια σε όλη την Ευρώπη, ουσιαστικά ήταν αυτή η καμπάνια. Δυστυχώς συμβαίνουν και αρνητικά πράγματα, με την έννοια υπάρχουν άτομα τα οποία πάνε στο γιατρό, δεν πάνε από μόνα τους. Θα σας πω μερικά πράγματα, μερικές ομάδες που πρέπει να κάνουν μια τακτική επίσκεψη στον δερματολόγο τους. Πριν μας πείτε, γιατρέ μου, τις ομάδες αυτές που θέλουμε φυσικά, εμείς εδώ στην Ελλάδα και γενικά στις μεσογειακές χώρες, αλλά και σε χώρες πιο νότιες από εμάς, φαντάζομαι ότι δεν μιλάμε μόνο για προστασία από τον ήλιο το καλοκαίρι, αλλά και πολλούς μήνες. Δηλαδή και η άνοιξή μας έχει ήλιο. Καλά, φέτος ήταν λίγο περίεργος ο καιρός, και το φθινόπωρό μας έχει ήλιο. Κολυμπάει ο κόσμος μέχρι το Δεκέμβριο μήνα. Άρα δεν μιλάμε για τρεις μήνες αυστηρά, ας πούμε. Μιλάμε για πολύ περισσότερο. Δηλαδή, αντιλιακή προστασία χρειάζεται, φαντάζομαι, πολλούς μήνες στην Ελλάδα μας και σε άλλες χώρες. Ναι, σίγουρα στο Μεσόγειο και γενικά στις χώρες που έχουν πολύ ήλιο, που είναι ηλιόλουστες σχεδόν όλο τον χρόνο, πρέπει να προσέχουν παραπάνω και όχι μόνο την αντιλιακή προστασία. Θα ήθελα να αναφέρω μερικά επαγγέλματα που πρέπει να προσέχουν λίγο παραπάνω από το φυσιολόγιο, από τους ανθρώπους, για παράδειγμα, που δουλεύουν στα γραφεία. Ναι. Οι αγρότες, που εκτίθενται πολύ ναι, περισσότερο. Οι αγρότες, οι ψαράδες, οι επαγγελματίες που υπάρχουν στις παραλίες. Ναυαγοσώστες οι άνθρωποι. Ναυαγοσώστες, ναι, και όχι μόνο, που δουλεύουν στις παραλίες, δουλεύουν τα παιδιά που δουλεύουν. Και οι κοντόμοι, που είναι πολλές φορές δουλεύουν χωρίς ρούχα. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει, εκτός ότι πρέπει να προσέχουν λίγο παραπάνω, εκτός από τον αντιλιακό, πρέπει να χρησιμοποιήσουν και ρούχα, να είναι πάντα ντυμένοι. Ρούχα που να τους καλύπτει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του σώματός του. Αν είναι δυνατόν, μπλουζάκια με μανίκια. Υπάρχουν κάποια υφάσματα τα οποία έχουν και αντιλιακή προστασία. Αλήθεια, ναι. Στο εξωτερικό κυκλοφορούν. Στην Αυστραλία υπάρχει, επειδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ το μελάνωμα, ναι, στο γενικό πληθυσμό, υπάρχουν ρούχα με αντιλιακή προστασία και δεν κυκλοφορούν τα μεσημέρια σχεδόν καθόλου. Είναι αυτά που βλέπουμε κάποιους τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα και δίνουν τα παιδάκια τους με κάτι ολόσωμες φόρμες κτλ. Ναι, υπάρχουν για τα μικρά παιδιά μέχρι 3-4 ετών. Υπάρχουν κάποια μαγαζιά που πουλάνε. Έχω δει ολόσωμες φορμίτσες με τις οποίες κουλάνε. Ολόσωμες. Βασικά είναι με μανικά και με κοντό πανταλονάκι. Ναι. Και είναι ολόσωμες φόρμες που έχουν. Προστατεύουν. Πάρα πολύ ωραία. Στην Ελλάδα δεν τα έχουν αυτά τα ρουχαλάκια. Υπάρχουν. Και στα Χανιά υπάρχουν κάποια μαγαζιά που τα έχουν αυτά τα ρούχα. Για τα μικρά παιδιά, επειδή τα μικρά παιδιά είναι πολύ πιο ευαίσθητα σε σύγκριση με τους μεγάλους. Έχετε δει, δηλαδή, γιατρέ μου, σε τέτοιες κατηγορίες επαγγελματιών, ανθρώπους που πλέον ασθενούν? Ναι, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δυστυχώς. Σίγουρα έχετε δει και εσείς και στον δρόμο, καθημερινότητά μας. Συναντάμε στους δρόμους άνθρωποι που έχουν μια. Θα ήθελα να δείξουμε την πρώτη και τη δεύτερη, το ένα και το δύο. Αυτό λέγεται. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία οικανότητα. Είναι εξαιρετική αυτή η φωτογραφία. Επειδή ο ήλιος βασικά. Είναι καλύτερη. Τον αγκαλιάσουμε επειδή μας αγαπάει, αλλά πρέπει να προστατεύει να. Λοιπόν, αυτό λέγεται ηλιακή ελάστωση. Είναι πολύ συχνή.
Τη συναντάμε πολύ συχνά γενικά σε μεγαλύτερες ηλικίες Ναι, και ναι, στα ναι. επαγγελματίες Ναι. που δουλεύουν κάτω από τον ήλιο, όπως ανέφερα και πριν, ψαράντες, οικοδόμοι. Εδώ δηλαδή ο κύριος ή η κυρία, κύριος είναι, Ναι. έχει πρόβλημα λόγω του επαγγέλματός του. Ναι, λόγω του επαγγέλματός του. Τι γίνεται, ο ήλιος καταστρέφει ουσιαστικά τις ελαστικές ίνες που ούτως άλλως με την πάροδο του χρόνου καταστρέφονται λόγω ηλικίας. Ναι. Αλλά εδώ λίγο παραπάνω, επειδή ο ήλιος προκαλεί αυτή την ελάστωση, όπως βλέπετε το δέρμα είναι, βλέπετε πως είναι ρητιντωμένο, είναι κουρασμένο, είναι ματ. Και η επόμενη φωτογραφία δείχνει το λαιμό ουσιαστικά. Τις περισσότερες φορές αυτό συμβαίνει στο πρόσωπο ή στο λαιμό. Δεν συμβαίνει στο θώρακα, εκεί που είμαστε καλυμμένοι από τα ρούχα. Όπου δηλαδή είναι εκτεθειμένο στον ήλιο, εννοείται, γιατί. Ναι. Πολλές φορές πάνω σε αυτή την εικόνα εμφανίζονται κάποιες βλάβες, οι οποίες μπορούν να είναι καρκίνο του δέρματος, μπορεί να είναι μελάνωμα. Αυτό το δέρμα πάντα θέλει περισσότερη προσοχή και πάντα προστασία σε αυτές τις περιοχές δυστυχώς δεν γίνεται. Υπάρχουν κάποια καπέλα που κυκλοφορούν με λαιμό. Είναι το καπέλο, δεν το έχω δει. Το τζόκερ με λαιμό από πίσω. Έχουν ένα προστατευτικό. Καλύπτει και αυχένα, ναι, εννοείται. Καλύπτει τον αυχένα. Α, ναι, ουσιαστικά. Με ένα πανάκι εννοείται πίσω. Ένα πανάκι ουσιαστικά. Θυμίζει λίγο τη Λεγιόνα των Ξένων αυτό. Ξέρεις που φωνάγανε. Κάπως έτσι, ναι. Φοράγανε στην έρημο. Ναι, ναι. Ακριβώς το ίδιο. Για την προστασία ουσιαστικά χρησιμοποίησαν ναι. αυτό το. Γιατί καλύπτεται το κεφάλι, αλλά δεν καλύπτεται ο αυχένα. Ναι, δεν καλύπτεται ο αυχένα, ναι. Ο ήλιος μπορεί να προκαλέσει, θα ήθελα να περάσω έτσι γρήγορα σε κάποιες βλάβες που είναι, μπορούμε όλοι μας να τις εντοπίσουμε πάνω. Τις δούμε όμως πάνω. Και αναλυτικά, να ναι. δούμε και τη θεραπεία τους. Ναι. Ακτινικές υπερκερατώσεις είναι μικρές βλάβες ερυθρές. Η επόμενη φωτογραφία είναι εύκολο να την δείξετε. Εμφανίζονται στις, είναι πολλαπλές. Ή στο πρόσωπο, στη μύτη, στα αυτιά. Στα χέρια, στις περιοχές που είναι ηλιοεκτατημένες. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πρεκαρκινικές βλάβες θεωρούνται. Πάρα πολύ εύκολη θεραπεία, είναι σχετικά εύκολη με κρυοθεραπεία. Υπάρχουν κάποιες κρέμες που βοηθάνε πάρα πολύ στην αγωγή και το δέρμα καταρρίζει πάρα πολύ εύκολα. Όμως υπάρχει πάντα η πιθανότητα να ξαναβγούνε καινούριες βλάβες επειδή ο ήλιος αθρίζεται στο δέρμα. Αθρηστικά λειτουργεί. Ναι. Λειτουργεί αθρηστικά. Αυτές οι βλάβες θεραπεύονται, αλλά σίγουρα θα βγουν από κάτω καινούριες βλάβες οι οποίες θα εμφανίζονται πάλι και πάλι πρέπει να γίνει μια παρακολούθηση ουσιαστικά. Άλλη πάθηση είναι νόσο του μπόνου. Αυτές είναι πρεκαρκινικές βλάβες οι οποίες εμφανίζονται σχετικά συχνά. Που πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το δέρμα μας να το παρακολουθούμε, ναι. εννοείται, έτσι. Ναι. Όταν εμφανιστεί, δηλαδή, θα μας πείτε κιόλας στη συνέχεια τι ναι. θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θα σας πω. Άλλη μορφή είναι, άλλη βλάβη που έχει άμεση σχέση με τον ήλιο είναι το βασοκυταρικό καρκίνωμα. Ακούγεται έτσι καρκίνος του δέρματος, αλλά είναι μια καλή μορφή καρκίνου. Γίνεται θεραπεία και είναι ίαση μετά 100%. Υπάρχουν διάφορες μορφές. Αν είναι εύκολο μπορούμε να δείξουμε και την εικόνα το 4, το 5, το 6, έτσι να τρέχουν λίγο. Mm. Τι θα ήθελα να αναφέρω. Αυτή είναι μια εικόνα, βλέπετε μια κοπέλα σχετικά πολύ νέα. Αυτό το μαύρο σημάδι είναι δεν ουσιαστικά... Δεν είναι λίτσα αυτό. Όχι. Είναι καρκίνο του δέρματος, είναι μελαγχρωματικό βασοκυταρικό καρκίνωμα. Είναι μια νέα κοπέλα. Ήθελα να δείξω αυτή την εικόνα πιο πολύ επειδή δεν εμφανίζεται πια και στις πολύ μικρότερες ηλικίες. Μέχρι τώρα αυτές οι βλάβες εμφανιζόντουσαν σε μεγάλη ηλικία, 70-80 χρονών. Τώρα εμφανίζονται σε πολύ μικρές ηλικίες λόγω έκθεσης στον ήλιο, λόγω του σολάριου. Υπάρχουν όλα αυτά, ατρίζεται ουσιαστικά αυτή η ακτινοβολία, ατρίζεται στο δέρμα και εμφανίζεται σε μικρές ηλικίες. Ευτυχώς είναι μια βλάβη που φεύγει με χειρουργική αφαίρεση ή κρυοπήξη, ανάλογα πώς αποφασίζει ο γιατρός. Και φεύγει χωρίς να αφήσει ένα απλό, μια μικρή ουλή αφήνη που είναι ανεπαίσθητη. Εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά στην μύτη και επίσης στα αυτιά εμφανίζεται επίσης συχνά και στο πρόσωπο, σε διάφορες περιοχές του σώματος. Και είναι σαν μικρή ελίτσα. Σαν μια μικρή ελίτσα η οποία δεν περνάει, είναι ένα σπυράκι που δεν περνάει. Ναι. Μπορεί να έχει λίγη φαγούρα, μπορεί να έχει λέπια, μπορεί να ματώνει, μπορεί να είναι μια υπερμελαγχρωματική βλάβη, αλλά δεν περνάει. Είναι μια
Ένα σπυράκι που δεν περνάει. 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια. Το καλό είναι ότι δεν κάνει μετά τις μεταστάσεις. Εσωτερικές μεταστάσεις. Δεν δίνει. Όχι. Σημαντικό. Δηλαδή, αυτό τι κάνει. Βασικά καταστρέφει τους ιστούς από σιγά σιγά. Το δέρμα, το υποδόριο, το, αν το αφήνουμε μετά σε προχωρημένες καταστάσεις που δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες καταστάσεις, γενικά σε ηλικιωμένους που είναι παρατημένοι, μπορεί να εμφανίσει αυτές τις μεγάλες βλάφες του βασοκεταρικού που τρώει ουσιαστικά και το κόκαλα. Μπορεί να φτάσει να τρώει και να καταστρέφει και το κόκαλα. Mm-hmm. Σπάνιες περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να γίνει χειρουργική αφαίρεση και ακτινοβολία, επειδή είναι λίγο δύσκολο να ελέγχεις μόνο με χειρουργική αφαίρεση μια τέτοια εξέλιξη, μια τέτοια βλάβη. Πρέπει να προσέχουμε και τους παππούδες και τις γιαγιάδες ναι, μας, δηλαδή. Ναι, πολύ σημαντικό. Επόμενη εικόνα είναι άλλη μια μορφή καρκίνου του δέρματος, ακάντο κυταρικό. Δυστυχώς, το ακάντο κυταρικό εμφανίζεται τις περισσότερες φορές στο κάτω χείλος. Ναι. Και εμφανίζεται αρκετά συχνά στους ψαράδες, στους αγρότες. Είναι κακοήθεια. Είναι κακοήθεια, αλλά είναι καρκίνος του δέρματος μεν, αλλά είναι μια πολύ βαριά μορφή, επειδή δίνει, πολύ συχνά δίνει μεταστάσεις. Αυτό που βλέπουμε. Ναι, η διάγνωση μπαίνει, είναι χειρουργική αφαίρεση και πρέπει να γίνει μετά και μια παρακολούθηση. Πρέπει να γίνουν κάποιες, πρέπει να γίνει ο έλεγχος των λεμφαδένων. Όπως βλέπετε, είναι μια κυρία, η οποία είναι ένας κύριος, ο οποίος είναι σε μεγάλη ηλικία. Αλλά είναι, όπως βλέπετε, στο κάτω χείλος εμφανίζεται. Υπήρξε ασθενή σας? Ναι. Και καλά. Η εργασία του είχε να κάνει με την έκθεση? Ναι, ψαράς. Θα ήθελα τώρα να μιλήσω για ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο δεν δίνουμε πάντα σημασία. Συμβαίνει πάρα πολύ συχνά και πάρα πολύ... Το συναντάω και εγώ πάρα πολύ συχνά. Συναντάω και αυτή η κατάσταση πολύ συχνά. Είναι λέντιγο, λέγεται, ηλιακές φακές. Είναι μια κατηγορία, βασικά είναι... Οι φακιδούλες. Οι φακιδούλες, αυτό που λέμε φακίδες, έχω φακίδες. Ναι. Μπορεί να είναι απλές φακίδες που είναι γεννητής, που απλώς είμαστε, δίνει μια ξεχωριστή εικόνα. Όμως υπάρχουν και φακές που είναι παθολογικές. Ποιες είναι οι ακίνδυνες, γιατρέ, πώς θα τις ξεχωρίσουμε? Δυστυχώς δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Εμείς πρέπει να πάμε πάντα σε γιατρό. Σε γιατρό ώστε να ξεχωρίζει, επειδή υπάρχουν φακές που έχουν σχέση με τον ήλιο, με το σολάριο, υπάρχουν φακές που έχουν σχέση με εσωτερική παθολογία, υπάρχει κάποια πάθηση που εμφανίζεται στο δέρμα με αυτές τις φακές και πάντα είναι ένα καμπανάκι κινδύνου. Επειδή έχω πολλές ελιές, πάρα πολλές ελιές. Τις περισσότερες φορές είναι απλές. Θα ήθελα να δείξουμε την επόμενη εικόνα. Το νούμερο 8, αν είναι εύκολο. Λοιπόν, αυτό είναι από τον ήλιο. Έκθεση στον ήλιο είναι ουσιαστικά. Που συμβαίνει πολύ συχνά. Πολύ έκθεση στον ήλιο, πολλές ώρες, επί πολλά χρόνια. Το δέρμα αυτοκαταστρέφεται κατά κάποιο τρόπο. Ο ήλιος τι κάνει? Υπερέκριση μελανίνης, και ο ήλιος επίσης κάνει και καταστρέφει και τη μελανίνη. Μερικές φορές βλέπετε υπάρχουν ασπρίλες και μαυρίλες στο δέρμα που συνδυάζονται στα χέρια, στα πόδια. Και πολλές φορές οι ασθενείς μου λένε: μα τι είναι? Λέω: εντάξει, δεν είναι από τον ήλιο ουσιαστικά. Απλώς χρειάζεται μια προσοχή, μια παρακολούθηση. Αυτές οι μελαγχρωματικές βλάβες τις περισσότερες φορές είναι ακίνδυνες. Όπως είπα, εμφανίζονται στη πλάτη, στα χέρια, στα πόδια. Χρειάζονται παρακολούθηση, γιατί εκτός από τις απλές ηλιακές φακές υπάρχουν κάποιες μελαγχρωματικές βλάβες οι οποίες μπορεί να σε ένα τέτοιο πεδίο μπορεί να εμφανίζεται μια φακή, ένα σημάδι το οποίο είναι πιο μαύρο. Μπορεί να είναι ένα μελάνωμα. Δηλαδή μέσα σε αυτές τις πολλές φακές που υπάρχουν, 10, 20, 50, εμφανίζεται μια κοιλίδα πιο έντονη που μπορεί να είναι ένα μελάνωμα. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια παρακολούθηση και εξέταση από το γιατρό. Άλλη μορφή, υπάρχουν κάποιες φακές που εμφανίζονται στις περιοχές που μετά από την ακτινοβολία. Υπάρχουν ασθενείς που έχουν κάποια μορφή καρκίνου που κάνουν ακτινοβολία στη κοιλιά, στο πρόσωπο. Ναι, ναι. Προσοχή, αυτές οι κοιλίδες μπορεί να είναι πάλι καρκίνο του δέρματος. Επίσης οι οποίες προέρχονται από τις ακτινοβολίες που γίνονται στα νοσοκομεία. Που γίνονται από τα νοσοκομεία. Δηλαδή πάνε να αντιμετωπίσουν ένα καρκίνο και μπορούν να αναπτύξουν έναν άλλον. Ναι.
Επίσης, μπορεί να εμφανίζονται κάποιες τέτοιες βλάβες μετά από πούβα. Πούβα είναι μια θεραπεία που γίνεται για ψωρίαση, η λεύκη, σε εξειδικευμένα κέντρα, στα νοσοκομεία γενικά. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνει μια πάρα πολύ σωστή παρακολούθηση. Μετράνε ουσιαστικά την ακτινοβολία που στέλνουν, που λαμβάνει κάτι ασθενή. Και αν σε περίπτωση που εμφανίζονται κάποιες τέτοιες βλάβες, αμέσως πρέπει να γίνει εξέταση από τον δερματολόγο. Θα ήθελα τώρα να μιλήσω λίγο για κάτι... Μιλάμε για όλες τις ηλικίες, γιατρέ μου. Δηλαδή αυτά που μας λέτε έχουν κάποια... αυτές οι μορφές κακοήθειας προτιμούν κάποιες ηλικίες. Ας πούμε, μπορεί να τις δούμε και σε μικρά παιδιά, σε έφηβους, σε μικρά νέους ανθρώπους. Ευτυχώς σε μικρά παιδιά και έφηβους δεν είναι τόσο συχνά. Όμως το μελάνωμα κατέβηκε πολύ σε ηλικία, δυστυχώς. Αλήθεια. Ναι. Και... Εμφανιζόταν δηλαδή σε μεγαλύτερες ηλικίες, σε ηλικιωμένος. Ναι, σε ηλικιωμένος. Τώρα εμφανίζεται σε πολύ μικρότερη ηλικία, κάτω από 30, δυστυχώς. Πολύ νέος ανθρώπους. Και αν εμφανίζεται αυτές τις ηλικίες, αν είναι σε αρχόμενο στάδιο, είναι αντιμετωπίσιμο. Αντιμετωπίσιμο, ναι. Αν είναι όμως σε προχωρημένο στάδιο, δυστυχώς είναι... Η πρόγνωση είναι πολύ. Σήμερα μόλις με είδατε φτωχή. Με τα χεράκια έξω, τρομάξτε με τις ελιές μου. Ως συνήθως, κάθε φορά που με βλέπετε με τις ελιές. Τρομάζετε εσείς, μου το λέτε, τρομάζω κι εγώ. Τρομάζουν και οι τηλεθεατές. Όσοι έχουμε λίτσες, μας έχει στείλει ο Πανάγαθος με λίτσες δηλαδή. Πρέπει να είμαστε επιποδός μάχης. Όχι, δεν θα το έλεγα. Θα το έλεγα. Και εσείς ουσιαστικά πρέπει να κάνετε μια προστασία όπως κάνουν όλοι που δεν έχουν ελιές. Να αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο το μεσημέρι. Θα τα πω σε λίγο κάποια πραγματάκια. Απλά ζούμε στην Ελλάδα. Βάζουμε και τα τυραντό μας, βάζουμε και τα κοντομάνικά μας. Δηλαδή πρέπει να είμαστε διαρκώς αγχωμένοι όπου βλέπει ο ήλιος το σώμα μας, ας πούμε, στα σημεία που έχουμε τις σελίτσες μας, να μην είναι. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, είμαστε μόνιμα καλυμμένοι. Θα σας πω μερικά πραγματάκια τα οποία θέλω να τα. Μετά θα τα πούμε. Έχουμε και. Θα ήθελα να πω μερικά πραγματάκια. Θα ήθελα να δείξουμε την 8α, την επόμενη εικόνα. Λοιπόν, εδώ είναι μια βλάβη η οποία. Ναι. Πάνω στο χείλος. Πάνω στο χείλος. Αυτές οι μικρές βλάβες ουσιαστικά. Εδώ μιλάμε για μια φλεβική λίμνη. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Αλλά παρόμοιες βλάβες δεν είχα άλλες φωτογραφίες να δείξω. Υπάρχουν άτομα που έχουν μικρές φακίδες στα χείλη, μέσα στο στόμα, στα γεννητικά όργανα. Πάντα υπεριπροκτικά σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει οπωσδήποτε να γίνει έναν έλεγχο, επειδή συνδυάζονται πολλές φορές με πατήσεις, εσωτερικές πατήσεις, κάποια σύνδρομα τα οποία θέλουν παθολογική παρακολούθηση, παρακολούθηση βασικά από το παθολόγο. Ήθελα να μιλήσω λίγο για αυτό το θέμα πιο πολύ επειδή δεν είναι ακίνδυνες αυτές οι φακές, αυτές οι κοιλίδες. Οι οποίες εμφανίζονται σε ποια σημεία του κορμιού μας συνήθως, πλάτη. Στους βλενογόνους. Ναι. Μέσα στο στόμα, στα χείλη, στα γεννητικά όργανα, περιπροκτικά. Μερικές φορές δεν ξέρω, δεν παίρνουμε καν χαμπάρι ότι έχουμε υπάρχει τέτοιο θέμα. Και υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει μια κατάσταση και μέσα στο. Πού οφείλονται αυτές, γιατρέ? Είναι κάποια σύνδρομα, όπως είναι το σύνδρομο το Πετζέγερς, υπάρχει μια μελαχρωματική κνήτωση, μαστοκυτάρωση. Υπάρχουν κάποιες πατήσεις που. Εσωτερικές πατήσεις ουσιαστικά που εμφανίζουν τέτοιες βλάβες στο δέρμα. Μάλιστα. Είναι ένα καμπανάκι ουσιαστικά. Πώς θα τις ξέρουμε, λοιπόν, δηλαδή, δεν θα δούμε... ήθελα τώρα να λέμε. Α, έχω μια ηλιά και τι έχω. Ναι, όχι, να μην πανικοβαλόμαστε. Όχι, όχι. Απλώς έναν έλεγχο σε δερματολόγο. Ναι, υπάρχει πρόβλημα ή όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Θα ήθελα να δείξουμε την εικόνα. Η επόμενη εικόνα είναι μια. Αυτό είναι ουσιαστικά όπως βλέπετε. Είναι στο αυτί. Ναι. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα μελάνωμα ουσιαστικά είναι. Ναι. Βασικά αυτό θα ήθελα να μιλήσω λίγο περισσότερο για το μελάνωμα. Να μιλήσουμε για το μελάνωμα. Που είναι αρκετά συχνά δυστυχώς τελευταία. Πολλής λόγος γίνεται. Εδώ έχουμε μελάνωμα, γιατρέ μου. Ναι, εδώ είναι μελάνωμα. Και μπορούμε να δείξουμε και την επόμενη εικόνα. Συνδυστικά... και επόμενη και μετεπόμενη, όλα 10, 10, να τρέξουν έτσι λίγο να μιλήσω και λίγο για το μελάνωμα. Ουσιαστικά το μελάνωμα τι είναι? Είναι κακοήθεια, είναι ο χειρότερος καρκίνος του δέρματος ουσιαστικά και μάλλον είναι ένα από τις χειρότερες μορφές καρκίνου γενικά. Αν μπαίνει η διαγνωστή έγκαιρα και γίνεται η θεραπεία, σε αρχόμενο στάδιο η θεραπεία είναι πλήρης, ουσιαστικά μιλάμε για ίαση.
Αν είναι σε προχωρημένο στάδιο, δυστυχώς η πρόγνωση είναι πολύ φτωχή. Τι πρέπει να μας το ρυβήσει ουσιαστικά, αν υπάρχει... Ναι, τι πρέπει να μας το ρυβήσει. Αν υπάρχει κληρονομικότητα στην οικογένεια, κάποιο άμεσα συγγενή, το πρώτο βαθμό, αν υπάρχει κάποια ελιά η οποία άλλαξε τη συμμετρία, άλλαξε το χρώμα, άλλαξε το περίγραμμα, έχει φαγούρα, αιμορραγή, υπάρχει κάποια αλλαγή, πρέπει οπωσδήποτε να πάμε στο γιατρό, στον δερματολόγο. Άρα να παρατηρούμε το σώμα μας όπου μπορούμε, ναι, γιατί η πλάτη δεν είναι εύκολο, πρέπει κάποιος να κρατάει καθρεφτάκι για να δει την πλάτη του. Επίσης, σε περίπτωση που εμφανίζεται μια καινούρια ελιά που είναι λίγο περίεργη, το μελάνωμα εμφανίζεται, μπορεί να είναι πρωτοεμφανιζόμενο, μπορεί να εμφανίζεται πάνω από μια παλιά ελιά. Μια ελιά άλλαξε. Τι πρέπει να κάνω? Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να πάμε οπωσδήποτε στο γιατρό, πρέπει να τσεκάρουμε τις ελιές. Θα ήθελα να πω τώρα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν πολλές ελιές, όπως είστε και εσείς. Αχ, για τις ελιές μου να μιλήσουμε, γιατρέ μου, μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχω πάρα πολλές και ελιές και ερωτήσεις. Λοιπόν, πάμε για σύντομες διαφημίσεις.